Εμείς πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και με το θέμα των φυσιοθεραπευτών. Έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουν προβλήματα. Μας τα αναφέρουν και γι' αυτό αναδεικνύουμε το θέμα. Θα πούμε την καλημέρα μας στον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, ο κύριος Πέτρος Λιμπερίδης. Στις Αίρες πάμε για να τον συναντήσουμε. Και είναι μια κρίσιμη υπηρεσία φυσιοθεραπεία. Ίσως σε ορισμένους δεν λέει τίποτα, αλλά τη συγκεκριμένη περίοδο που διανύουμε. Δεν είναι μια πολυτέλεια. Δεργαστήκατε πολύ μέσα στα νοσοκομεία, σε θαλάμους COVID, από ό,τι γνωρίζουμε. Γιατί έπρεπε να παρέχετε τις υπηρεσίες στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο κρεβάτι για μέρες. Οπότε έπρεπε να έχουν φυσιοθεραπεία για να μπορέσουν να βελτιωθεί η υγεία τους. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Ρενέρη, κύριε Πισιακίδη. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Πραγματικά, δύο είναι οι πτυχές του θέματος με το COVID. Πραγματικά αναφέρεται και δείχνεται στο βίντεο του συναδέλφου μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως γνωρίζετε, λέει και κηρύσσει ότι είναι πολύ σημαντικό από την πρώτη μέρα, ακόμα από τη μονάδα, να παρέχεται αυτή η φυσικοθεραπεία. Και βέβαια, σε όλο το φάσμα μέχρι την αποκατάσταση πλήρως του ασθενούς που θα βγει, όπως ξέρετε, υπάρχουν τα περιστατικά του long COVID, που σημαίνει ότι μπορεί να υποφέρει ένας ασθενής μετά την έξοδο από το νοσοκομείο για μήνες. Και χρόνια μπορεί να φτάσει. Και χρόνια. Και το κινητικό, βέβαια, που μας αφορά εμάς τους φυσικοθεραπευτές, είναι με αυτό που ασχολούμαστε και απασχολούμαστε. Η ΣΥΝΑΕΦ ήταν στην πρώτη και είναι στην πρώτη γραμμή, καθώς έχουμε πρώτον πυλών το τέταρτο κύμα στα νοσοκομεία, και δίνουμε συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που δουλεύουν χωρίς να λαμβάνουν και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς εξαιρέθηκαν κατά λάθος του 2012. Πιστεύω ότι αυτή η καινούργια επιτροπή που υπάρχει και θα ανακατανείμει τους δικαιούχους θα το πάρουν οι συνάδελφοί μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς παρήχαμε αυτές τις υπηρεσίες. Θέλω να πω ότι μαζί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας εκδώσαμε και ένα φυλάδιο, το οποίο διανέμουμε εμείς σαν σύλλογο σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, ένας αυτοοδηγός αυτοαποκατάστασης, ο οποίος δίνεται σε ένα φυλάδιο στους ασθενείς από τους συναδέλφους. Κάνουμε τέτοιου είδους προσπάθειες, και βέβαια τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας, που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν το επίκαιρο και πολύ μεγάλο πρόβλημα του clawback, έχουν ένα μεγάλο θέμα, διότι δέχτηκαν μεγάλη μάζα ασθενών από τις δημόσιες δομές που ήταν κλειστές. Ξέρετε, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, ακόμα και τα καπί των Δήμων που παρέχουν υπηρεσίες στους ηλικιωμένους, ήταν κλειστά λόγω COVID. Όλοι αυτοί οι ασθενείς ήρθαν σε εμάς που έχουμε μία σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, όπως και 2.500 άλλοι φυσικοθεραπευτές, με αποτέλεσμα να διωγγωθεί αυτή η δαπάνη του έτους, η οποία αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο ΕΟΠΗ έρχεται και συζητάει το κράτος με ένα νόμο ο οποίος υπάρχει από το 2013, που πρέπει να καταργηθεί επιτέλους. Λέει ότι είναι μεγάλη η κατανάλωση, είναι αρκετοί οι ασθενείς. Παραπάνω από αυτό που είχε προβλεφθεί ή είχε συμβοληθεί. Είχε προβλεφθεί, άρα γυρίστε εσείς τα χρήματα τα οποία υπερβαίνουν αυτόν τον προϋπολογισμό. Αυτό είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, είναι τρελό να πληρώνει ο πάροχος που δεν ευθύνεται και αυτήν εδώ τη δαπάνη, καθώς εμείς έρχονται με παραπεμπτικά στα ιδιωτικά εργαστήρια και οφείλουμε και πρέπει να εξυπηρετήσουμε τους ασθενείς που έχουν κάποιο πρόβλημα, στο τέλος να πληρώνουμε και την ύφη. Το clawback δεν είναι μόνο για τις φαρμακευτικές, είναι δηλαδή και για μεμονωμένους γιατρούς. Για όλους τους παρόχους υγείας έχουμε καταστραφεί, κύριε Πισιακίδη, από το 2013 που υφίσταται αυτό. Ακούμε ότι τα μνημόνια έχουν φύγει, τα μνημόνια έχουν, οι θεσμοί έχουν εξαφανιστεί. Δυστυχώς αυτό παραμένει. Ο κάπου έμεινε το μνημόνιο, Ξέρετε, δεν αφορά μόνο τους φυσικοθεραπευτές, αφορά όλους τους παρόχους και τα διαγνωστικά και τους γιατρούς και, και αυτούς που δίνουν υλικά στον ΕΟΠΗ. Αυτό δεν μπορεί άρα να συνεχίσει. Άρα εσείς δεν ξέρετε πότε φτάνει το πλαφόν, συγγνώμη Κατερίνα, για όχι, να μην δεχθείτε αν γίνεται κάποιον άλλον που θα έρθει να τον εξυπηρετήσετε. Δεν γνωρίζετε πότε φτάνει το όριο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να αρνηθούμε, και από την άλλη, στο τέλος γίνεται ο λογαριασμός. Ξέρετε, έτσι, είναι σαν να πηγαίνεις εσύ να κλείνεις σε μια ταβέρνα και να λες: εγώ θα φέρω 100 άτομα, θα πληρώσω 1.000 ευρώ, και στο τέλος θα πας 1.100 και θα πεις στο ταβερνάρι: πλήρωσέ τα εσύ τώρα, διότι ήρθαν παραπάνω. Αλλά μπες περιπτώσει. Το παράδειγμα είναι ότι είσαι και θα τον πληρώσει. Και θα τον ταΐσει και θα τον πληρώσει. Οι φυσικοθεραπευτές και οι υπηρεσίες προσφέρουν και καλούνται να επιστρέψουν χρήματα πίσω. Αυτό για τη βιωσιμότητά σας τι σημαίνει? Αυτό είναι τρομερό, θα σας πω, με την καινούργια νομοθεσία, ότι προκαταβάλλεται το clawback αυτή τη στιγμή που πληρωθήκαμε για το μήνα Μάιο του 2021, λόγω της υπέρβασης του Μαΐου παρακρατείται ένα επιπλέον ποσό. Έχει γίνει μια θηλιά στον συμβεβλημένο φυσικοθεραπευτή,
Και επαναλαμβάνω, όχι μόνο στο φυσικοθεραπευτή, αλλά αφορά τον κλάδο μου και εγώ μιλάω για τον κλάδο μου, που είναι πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι καταθέτουν, παραδείγματος χάρη, 2.000 ευρώ μία υποβολή και στο τέλος παίρνουν 700. Πείτε μου εσείς πώς θα πληρώσουν το ενίκιο, πείτε μου εσείς πώς θα πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, πώς θα πληρώσουν το ρεύμα. Περιμένετε κάτι να αλλάξει, κύριε Λιμπερίδη? Έχετε πιέσει? Βεβαίως, ζητάμε μία συνάντηση από τον καινούριο Υπουργό Υγείας, ο οποίος θεωρούμε ότι θα δει λίγο διαφορετικά, βεβαίως μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, την όλη αυτή κατάσταση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εμείς δεν παράγουμε παραπεμπτικά. Εμείς εκτελούμε. Δεν έχουμε καμία ευθύνη αν αρρώστησαν περισσότεροι Έλληνες πολίτες. Εσείς πρέπει να δώσετε, να προσφέρετε τις υπηρεσίες από τη στιγμή που έρχεται κάποιος με παραπεμπτικό. Και κατανοητό. Το 2021, λόγω του κλεισίματος των δημοσίων δομών, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν έρθει πολύ περισσότεροι και αυτό μεγαλύτερο βάρος σε εσάς. Ακριβώς, περισσότερη δουλειά. Σύντομα, μια τελευταία ερώτηση. Ξέρετε με το εμβόλιο τι έχουν κάνει οι συνάδελφοί σας? Είναι εμβολιασμένοι? Μεγάλο ποσοστό είναι εμβολιασμένοι. Θεωρώ ότι δεν μπορώ να σας πω ακριβή ποσοστά. Πρέπει να είναι πάνω από το 80%. Υπάρχει ένα θεματάκι με αυτούς που για λόγους, ξέρετε, φόβου, φοβίας. Για λόγους υγείας βέβαια τα περισσότερα τα καλύπτει. Νομίζω ότι έχουν ανταποκριθεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά αυτά τα ζητήματα που υπάρχουν με κάποιους συναδέλφους που δεν είναι λόγω άρνησης, ξέρετε, αυτή είναι πολύ μικρό ποσοστό σε όλη την κοινωνία. Νομίζω ότι είναι πιο πολύ ο φόβος. Θα πρέπει να υπάρξει μια εκστρατεία από το κράτος, από τους ειδικούς επιστήμονες, για να πιστούν και αυτοί. Πόση περισσότερη ενημέρωση πια, κύριε Λιμπερίδη? Πόσο περισσότερη ενημέρωση, δηλαδή? Εντάξει, ναι, δυστυχώς όμως, εντάξει, είναι πολύ μικρό το ποσοστό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να πιστούν και αυτοί οι λίγοι για να εμβολιαστούν. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και το είπαμε από την αρχή. Καλημέρα, κύριε Λιμπερίδη, γεια σας.